Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ο εκπρόσωπος της Κριμαίας υπό τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν επέτρεψε την ένταξη των περιοχών της Ουκρανίας στη Ρωσία, στις περιοχές της Νότιας Ουκρανίας που καταλαμβάνονται από τα ρωσικά στρατεύματα ενδέχεται να διεξαχθεί δημοψήφισμα, δήλωσε ο μόνιμος εκπρόσωπος της Κριμαίας υπό τον πρόεδρο της Ρωσίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κάτοικοι των περιοχών έχουν δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Καμία περιοχή δεν μπορεί να υπάρχει σε κατάσταση αναρχίας. Η βούληση του λαού, φυσικά σε μια κανονική κοινωνία, καθορίζεται πάντοτε με δημοκρατικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, όπως το δημοψήφισμα που έλαβε χώρα το 2014 στην Κριμαία. Εβραϊκά πογκρόμ κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά τα πογκρόμ δεν έγιναν από τους ίδιους τους Γερμανούς, αλλά από υποστηριχτές του Μπαντέρα. Από όλη αυτήν την φιλοφασιστική φασαρία εξόντωσαν τον άμαχο πληθυσμό. Ρώσοι, Πολωνοί, σφαγιάστηκαν. Όλοι γνωρίζουν. Και τώρα βλέπουμε ανθρώπους με μπαλώματα των ΕΣΕΣ να στέκονται στη ζώνη μάχης στον Ντονμπάς. Αυτό δείχνει ότι κάναμε τα πάντα σωστά και τη σωστή στιγμή ξεκινώντας αυτή την επιχείρηση. Διαφορετικά θα υπήρχαν περισσότεροι από αυτούς. Η σύγκρουση με τις δυνάμεις που γαλουχήθηκαν από την Δύση στην Ουκρανία, δηλαδή τους δεξιούς εξτρεμιστές νεοναζί, ήταν αναπόφευτη και θέμα χρόνου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Κλιμάκια με γερμανικά μαχητικά οχήματα πεζικού και οβίδες κινούνται προς την Ουκρανία. Αν αυτά είναι δώρα για τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και όχι ενίσχυση στα σύνορα, τότε η Γερμανία σίγουρα θα έχει μεγάλα προβλήματα με την ιστορική της μνήμη. Η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από την Ιαπωνία να ενταχθεί στο Σύμφωνο Ασφαλείας. Τα κράτη του Συμφώνου Ασφαλείας αναμένουν συνέργεια με τις ιαπωνικές τεχνολογίες σε τομείς όπως τα υπερηχητικά όπλα και ο ηλεκτρομαγνητικός πόλεμος για τους μελλοντικούς στόχους, σύμφωνα με την εφημερίδα Sankei. Η Ρωσία και το Κυργιστάν θα ενωθούν στην αεράμινα. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή επικεφαλής της Επιτροπής Αεράμινας υπό το Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας των Χωρών της ΚΕΙΕΚΙ, στρατηγό Γιούρι Γκρέκοφ, το σχέδιο συμφωνίας έχει δισταλεί για εγχώρια έγκριση. Νωρίτερα, συμφωνία για τη δημιουργία κοινής αεράμινας με τη Ρωσία επικυρώθηκε ομόφωνα από το Κοινοβούλιο του Τατζικιστάν. Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, ανακοίνωσε ότι η χώρα του σκοπεύει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ από τη Γαλλία. Η κίνηση βαθύτερα ίσως και να δείχνει και μια απομάκρυση από τη ρωσική αμυντική βιομηχανία. Διαπραγματευόμαστε αυτή την αγορά των 12 νέων μαχητικών αεροσκαφών εδώ και ένα χρόνο και εξετάζουμε επίσης την αγορά άλλων 12 μεταχειρισμένων δυτικών μαχητικών αεροσκαφών από άλλη χώρα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βούτσιτς στο πρακτορείο Reuters. Η Σερβία, η οποία είναι πλέον υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από την Ευρώπη ώστε να μειώσει τους δεσμούς της με την Μόσχα. Στα φιλανδικά σύνορα, πανίσχυρο ρωσικό σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου μπορεί να νεκρώσει την Ευρώπη. Να ετοιμάζονται οι Φιλανδοί. Η Ρωσία, όταν προειδοποιεί για την ασφάλειά της, δεν χωρατεύει. Κάτι που έχουν καταλάβει με τον πλέον σκληρό τρόπο Ουκρανοί και Γεωργιανοί. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να γίνει και στη Σκανδιναβία, εφόσον Σουηδία και Φιλανδία επιμένουν στην αυτοκτονική τους αιμονή να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Έτσι, μετά τη μετακίνηση στρατιωτικών οχημάτων, τα οποία μεταφέρουν πυραυλικά συστήματα στα σύνορα με τη Φιλανδία, οι Ρώσοι βγάζουν άλλον έναν άσο από το μανίκι τους. Αναφερόμαστε στα πιο γνωστά και ισχυρά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου που διαθέτουν οι Ρώσοι.
και έχουν ήδη τοποθετήσει στα βορειοδυτικά του σύνορα. Το πολύ απλό σύστημα έχει τερατώδεις ικανότητες και μπορεί ακόμα και για μια αρκτική γωνία της Ρωσίας να παραλύσει ολόκληρη την Ευρώπη. Έχει εμβέλεια που αγγίζει τα 5.000 χιλιόμετρα και είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον εντοπισμό και την εξάλληψη στρατιωτικών δορυφορικών επικοινωνιών υψηλής συχνότητας του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Τουρκία από την πλευρά της δείχνει συνεχώς τις κατακτητικές προθέσεις της για τα νησιά μας στο Αιγαίο, αφού με διάφορες ανυπόστατες θεωρίες όπως αυτές των κρίζων ζωνών και της γαλάζιας πατρίδας αφισβητεί την κυριαρχία μας στα νησιά του Αιγαίου. Εσχάτως, όλοι οι υψηλόβαθμοι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία με στόχο την αποστρατικοποίηση των νήσων του Αιγαίου. Φυσικά, με την τουρκική επιθετικότητα στα άκρα και την διάταξη μάχης της 4ης τουρκικής στρατιάς στο Αιγαίο και των λοιπόν δυνάμεων του τουρκικού στρατού, στρατοχωροφυλακής, πολεμικού ναυτικού, πολεμικής αεροπορίας και διοίκηση ασφαλείας και αχτών στα μικρασιατικά παράλια, ακόμα και η σκέψη αποστρατικοποίησης των νησιών μας είναι απαγορευτική, γιατί αυτό θα σήμαινε αυταπάγγελτα την κατάκτησή τους από την Τουρκία. Τα προγράμματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ειδικά τα γαλλικά αεροσκάφη, η παραλαβή ταχαίων σκαφών για τους αμφίβιους καταδρομής και η παραλαβή των αμερικάνικων ελικοπτέρων Κιόβα, αλλά και πολλά άλλα αποσκοπούν στην ακύρωση των τουρκικών ενεργειών που φαίνονται να συνεχίζονται αμύωτες. Η Κίνα προετοιμάζεται για την Ταϊβάν. Άρματα μάχης και πολλά τεθωρακισμένα οχήματα έφτασαν σε πολλές πόλεις, συμπεριλαμβανομένες της Σανγκάης στην Ανατολική Κίνα. Η Κίνα προέτρεψε τους κατοίκους να εφοδιαστούν με είδη παντοπολίου και είδη πρώτης ανάγκης. Μαρί Λε Πεν, η Γαλλία θα αποσυρθεί από την ολοκληρωμένη διοίκηση του ΝΑΤΟ εάν εκλεγεί. Η υποψήφια για την Προεδρία είπε ότι δεν επιθυμεί την έξοδο της Γαλλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Αυτός δεν είναι ο στόχος μου, αλλά ταυτόχρονα θέλω αυτή η ευρωπαϊκή δομή να εξελιχθεί». Η Λε Πεν πρόσθεσε ότι θα προσφέρει στο ΝΑΤΟ να πραγματοποιήσει μια στρατηγική προσέγγιση με τη Ρωσία όταν τελειώσει η σύγκρουση. Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπουμε, η Ρωσία διαθέτει υπερόπλα ηλεκτρονικού πολέμου τα οποία στην κυριολεξία μπορούν να παραλύσουν τον εχθρό. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστρατικοποιήσει τα νησιά του Αιγαίου και να ικανοποιήσει τις ωρέξεις της Άγκυρας, διότι εάν το έκανε αυτό θα μιλούσαμε για εσχάτη προδοσία. Καλή δύναμη σε όλους σας. Και ο Θεός βοηθός.